Βουγγάλι κουτάκι. Έτσι, ή δώσει τα ζάχαρη. Πάντα σε κάνετε, ας πούμε, τα παιδικά γενέθλια στο McDonald's και να γίνει χαμός. Φάτε ζάχαρες. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Fit για πάντα. Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα σας έχουμε ένα βίντεο, θα μιλήσουμε για φλεγμονές, θα γίνει πιο μικρό το βίντεο από ό,τι άλλες φορές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο σήμερα, οπότε δώστε βάση. Από τότε που σας κάναμε το βίντεο με τις βιταμίνες, ήρθαν αρκετές και διάφορες ερωτήσεις στο Instagram και η πιο σημαντική και η πιο... Χόιφιχ, πώς λέγεται? Συχνή. Α, πιο συχνά. Η πιο συχνή ερώτηση ήταν για τις φλεγμονές. Τι βιταμίνες μπορώ να πάρω για οτίτιδα παράδειγμα ή για οτιδήποτε. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε να σας κάνουμε αυτό το βίντεο για να μην πρέπει να απαντήσουμε συνέχεια, να δίνουμε τη συνέχεια τις ίδιες απαντήσεις στο Instagram. Τα ίδια και τα ίδια. Όπως λέμε τώρα, ας πούμε, ό,τι τελειώνει, παιδιά, σε ήτης, είναι από την ελληνική λέξη βέβαια όλες τις αρρώστιες, έτσι, αρθρίτης, μυοκαρδίτης, βροχίτης, όλα αυτά, όπως είναι η εχμορίτιδα, με το εχμόριο που βουλώνουν. Λοιπόν, επειδή όμως νομικά λίγο πρέπει να προσέξουμε τι θα πούμε, γιατί σήμερα άμα θα σας πω, παιδιά, πίνετε αλκοόλ ή δώστε στα παιδιά σας 5 λίτρα κόλλα ή πιέστε 10 μπουκάλια Red Bull. Η μπύρα. Μπουκάλι κουτάκι. Έτσι. Ή δώσει τα ζάχαρη. Πάντα σε κάνετε, ας πούμε, τα παιδικά γενέθλια στο McDonald's και να γίνει χαμός. Φάτε ζάχαρες. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά άμα θα σας πούμε ότι η δοσολογία από τις βιταμίνες να τις πάρετε παραπάνω, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε εμείς τώρα να σας πούμε τι θα πάρετε εσείς. Θα σας πούμε τι παίρνουμε εμείς, για να είμαστε και βέβαια και εμείς νομικά καλυμμένοι. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ? Δύο πράγματα είναι σημαντικά όταν έχουμε φλεγμονές. Και θα ξεκινήσω με το ωμέγα 3 και με το κουρκούμα. Επειδή η αναλογία μας με το ωμέγα 3 είναι μια καταστροφή αυτή τη στιγμή, οι πιο πολλοί ανθρώποι δεν έχουμε καθόλου καλό επίπεδο από ωμέγα 3. Γιατί δεν τρώμε ψάρι. Και όταν λέω ψάρι, εννοώ ψάρι που τρώει και αυτό φύκια, που είναι έξω στη θάλασσα. Όχι αυτά τα έτοιμα τζίδικα που είναι έξω, που είναι όλα μέσα στα... Ενιδρία. Έτσι λέγεται. Ενιδρία, όχι ενιδρία, δεν είναι. Αυτά τα μεγάλα. Το ψεύτικο. Το ψεύτικο ψάρι. Το πλαστικό. Καταλάβατε τι θέλω να πούμε. Ένα ψάρι που είναι υγιεινό για να μας δώσει και εμάς αυτά που χρειαζόμαστε πρέπει να είναι μέσα από τη θάλασσα που να έχει φάει και αυτό φύκια. Το έχουμε ξαναπεί. Μας λένε όταν αγοράσουμε, ας πούμε, τις βιταμίνες της ωμέγα 3, όπως υπάρχουν διάφορες εταιρείες έξω στην αγορά ή στα φαρμακεία, η δοσολογία είναι μία κάψουλα, δύο ή άμα είναι σε υγρή μορφή, πώς θα πάρουμε. Λοιπόν, εγώ. Τι θα έκανα εγώ? Αυτό μετράει. Εγώ θα έπαιρνα 4 την ημέρα, μέχρι και 8 κάψουλες την ημέρα, όταν έχω, ας πούμε, κάποια φλεγμονία. Το έχω δοκιμάσει ο ίδιος μου, γιατί είχα κάποτε φλεγμονές και τις έχω έτσι αποβάλει. Διαβάζοντας και τεστάροντας όλα τα βιβλία, έχω δοκιμάσει και όπως βλέπετε δεν έχω πεθάνει, όπως έχω ανεβάσει, ας πούμε, και τη βιταμίνη D. Εγώ τι θα έκανα? Θα έπαιρνα 4 κάψουλες μέχρι και 8. 4 το πρωί, 4 το απόγευμα. Λοιπόν, η μία κάψουλα με ωμέγα 3 περιέχει γύρω στο περίπου 3.000 μιλιγκράμμ. Συνιστεί βέβαια στο κουτί επάνω, λέει να πάρουμε μία κάψουλα ή και δύο. Εμείς θα παίρναμε 4 το πρωί και 4 το βράδυ. Αυτό θα έκανα εγώ και για περίπου 10 μέρες. Συγγνώμη. Εσείς μπορείτε βέβαια να κάνετε αυτό που λέει πάνω στη συσκευασία ή που λέει ο γιατρός σας. Το τονίζουμε ξανά. Αυτό θα το κάναμε εμείς και μόνο εμείς. Και το κάναμε. Αυτά που λέει μέσα το κουτάκι. Εμείς θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν για το ωμέγα 3. Δεν θέλω να μπω λίγο πιο βαθιά στο θέμα, γιατί το βίντεο θα γίνει στο τέλος πάλι μία ώρα και θα βαρεθείτε. Πάμε τώρα στο δεύτερο συστατικό που είναι ο κορκουμάς.
Το κουρκουμά το πουλάνε παντού σε μορφή σκόνη, σε βαζάκια, σε κάψουλες. Αλλά έχουν μέσα πιπερίν, αυτό το μαύρο πιπέρι, αλλά δεν έχουν. Κοιτάξτε να πάρετε κάποιο καλό. Αν θέλετε να σας ενημερώσουμε τι θα πάρετε, γράψτε μας και θα σας πούμε ακριβώς τι είναι και τι δεν είναι καλό. Το ίδιο θα έκανα και εκεί πέρα. Ο κουρκουμάς είναι αντιφλεγμονώδης και έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες. Το πουλάνε έξω και έχει γύρω από 400 μέχρι 700 μιλιγκράμμ. Είναι. Αλλά έχουν μέσα και τζίντζερ με το πιπερίνο που σας είπα και πριν. Και συνιστούν οι άνθρωποι μέσα, ας πούμε, αυτοί που το πουλάνε, να πάρεις μία κάψουλα την ημέρα ή μία κάψουλα ανά τρεις μέρες. Εμείς συνιστούμε το εξής: τρεις κάψουλες παίρνω κι εγώ. Τις έπαιρνα όταν είχα κάποιο πρόβλημα με τη μέση και με τον ώμο που πονάω. Έπαιρνα τρεις κάψουλες την ημέρα για 10 μέρες και θα δείτε κατευθείαν διαφορά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για το ωμέγα 3 και για τον κουρκουμά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε βέβαια και για τον ψευδάργυρο, ο οποίος έχει πρόβλημα με το δέρμα του. Αυτό θα το μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Είχα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο Instagram, το Δεκέμβρη ήταν νομίζω, για το ψευδάργυρο και πάρα πολλοί κόσμος ήδη το αγόρασε γιατί μου ήρθαν μηνύματα και έχουν δει διαφορά. Έχουμε... Αλλά ναι, θα κάνουμε ένα βίντεο εδώ έξτρα στο... Έχουμε και διάφορους φίλους που έχουν ένα πρόβλημα. Θα σας στείλουμε κάποιες φωτογραφίες όταν τις λάβω, να σας δείξω πώς ήταν πριν το χέρι του παιδιού και πώς είναι τώρα με μία δοσολογία που την ανεβάσαμε λίγο παραπάνω, για να μην νομίζω λέμε και ιστορίες. Σταματήστε να τρώτε ζάχαρες, η ζάχαρη ενισχύει τη φλεγμονή, το έχουμε ξαναπεί. Σταματήστε τα energy drinks, όλα αυτά. Σταματήστε να πίνετε ζαχαρούχα ποτά, όλοι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Μην αρχίσουμε πάλι και λέμε πιέστε 5 λίτρα κόλλα, δώστε ζάχαρη στα παιδιά σας. Όχι, τα σκοτώνετε. Λοιπόν, και θα σας πω κάτι. Τώρα τα Χριστούγεννα με τις γιορτές έφαγα, τι να πω τώρα, δηλαδή είναι να πηδάω τον μπαλκόνι. Εντάξει, έφαγα τόσα πολλά γλυκά, έφαγα τόσα πράγματα, με έπιασε αυτή η λεμαργία. Νομίζει, αλλά εγώ τα είδα, επειδή τόσο καιρό δεν τρώμε ζάχαρη. Ναι, αλλά δεν αισθάνομαι καλά. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι εσύ το λες έτσι, λες και έφαγες έναν τόνο. Θέλω να πω. Δεν έφαγε τόσα πολλά, αλλά μετά από τόσο καιρό που ξαναέφαγε και δεν ήταν πολλά, του φαινόταν πάρα πολύ. Αηδίασα, ναι. Παιδί μου, δεν ήμουν και καλά. Αυτό το κατάλαβα, το στομάχι μου, πριζόμουν, ήμουν χάλια, όλο αυτό. Προσπαθήστε να αποβάλλετε τη ζάχαρη από τη ζωή σας, παιδιά. Αυτά τα λίγα για τη ζάχαρη. Ξέρετε μόνοι σας τι είναι καλό για εσάς και τι δεν είναι, όπως το ξέρει ο καθένας μας. Αλλά πολλές φορές μας κάνει, πώς το λένε, verleiten. Το ζητάει το σώμα μας, τέλος πάντων. Να το πω αλλιώς, είναι η λεμαργία. Μας πιάνει μούρλα, άμα μας πιάσει μούρλα και τρελαθούμε, όπως με όλα τα πράγματα και με το τσιγάρο και με όλα αυτά. Αν μας πιάσει αυτό το κακό, έτσι θα φάμε και ένα ταψί. Το καταλαβαίνω, άνθρωποι είμαστε όλοι. Γι' αυτό, αν θέλετε να, εκεί που να φάτε με τη ζάχαρη και όλα αυτά, παιδιά, φάτε κανένα λαχανικό. Φάτε μια σαλατίτσα, έχει την ίδια δράση, πάλι θα χορτάσει και πάλι θα γεμίσει και θα είστε πιο καθαροί και πιο υγιεινοί και πιο καλά. Θα αισθάνεστε καλύτερα. Προσπαθήστε. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά τα λίγα. Τα δύο βασικά κομμάτια, ωμέγα 3 κουρκουμάς. Βέβαια, ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά είναι ακόμη και η βιταμίνη D3, που και αυτή πρέπει να την ανεβάσουμε σε μια δοσολογία. Θα το πούμε και αυτό σε μια άλλη φορά. Όταν όμως έχετε φλεγμονές, ωμέγα 3 και κουρκουμάς. Δοκιμάστε τα και θα δείτε. 10 μέρες η δοσολογία που ανεβάζουμε εμείς. Εσείς μπορείτε να κάνετε θέλετε. Αυτό. Και τώρα το σταματάμε εδώ, γιατί ο Οδυσσέας άμα αρχίζει μια φορά, θα σταματάει και το βίντεο θα πάει μια ώρα. Ναι, είναι σπαγόρο οπότε... μπρος. Ναι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να το κάνετε like, μοιράστε το με τους φίλους και τις φίλες σας και την οικογένειά σας για να μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτούς, ρε παιδί μου. Και ναι, κάντε subscribe, το κουδουνάκι μην ξεχνάτε να πατήσετε για να σας ενημερώνει το YouTube όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και φυσικά στο Instagram που βάζουμε καθημερινώς διάφορες ιστορίες και σας δίνουμε και άλλες συμβουλές για την υγεία σας και βάζουμε διάφορες συνταγές και τι τρώμε όλη την ημέρα και έτσι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Και μείνετε, παιδιά, fit για πάντα. Φιλάκια, να είστε καλά.